Santa is just a bluff. Though he writes his tale in a Christmas shop. Περισσότεροι από 1.300 μαθητές από 14 σχολεία της Πτολεμαΐδας άφησαν την ευχή τους στο χριστουγεννιάτικο δέντρο ευχών στη Συμβολή των Οδών Περδίκα και Εθνικής Αντίστασης στην Πτολεμαΐδα, αναγράφοντας τις καρτούλες, αστεράκια, λόγια καρδιάς, λόγια αγάπης, ευχές και αιτήματα. Από νωρίς το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, οι μαθητές συνοδευόμενοι από δασκάλους τους, μετά από άδεια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατέφτασαν στον ειδικά διαμορφωμένο πεζόδρομο, κρατώντας στα χέρια χαρτάκια αστεράκια με τις ευχές τους. Ενώ η ομάδα Εθελοντισμού Ανδρόνικος, που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης, παρουσία εκπροσώπων της οργάνωσης «Κάνε μια ευχή» και του Δήμου Ευρωδέας, προετοίμασε την υποδοχή των μαθητών με χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα, με μουσική, δρόμενα, παιχνίδια, με εξωτικά και γελιοποιούς. Υποστηριχτές της εκδήλωσης, τα καταστήματα της περιοχής, τα οποία κέρασαν στους μικρούς μαθητές λιχουδιές. Τη μεταφορά των μαθητών πραγματοποίησαν τα τουριστικά γραφεία της Πτολεμαΐδας. Κάθε αστεράκι που κόστισε 2 ευρώ θα δοθεί στην οργάνωση «Κάνε μια ευχή», προκειμένου να στηρίξει την φιλανθρωπική της δράση που απευθύνεται στα παιδιά. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι για ακόμα μια φορά η ομάδα Εθελοντισμού Ανδρόνικος για άλλη μια φορά πάλι Πτολεμαΐδα ξεχωρίζει. Η δράση μας σήμερα είναι τα αστεράκια των ευχών, στολίζουμε το δέντρο των ευχών, ευχές από παιδιά για παιδιά, 2.700 ευχές θα φτάσουν στα παιδιά. Μαζεύουμε κάποια χρήματα τα οποία θα χρειαστούν. Το κάθε αστεράκι στοιχίζει 2 ευρώ. Όλα τα χρήματα πηγαίνουν για να πραγματοποιηθεί μια ευχή ενός παιδιού. Δίνουμε δύναμη στην ευχή σήμερα. Καλημέρα από την Εράιδα των Ευχών. Μαζευτήκαμε εδώ να κάνουμε όλες τις ευχούλες από το Make a Wish και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε όλη αυτή τη δράση. Είμαστε εδώ όλοι εθελοντές, στηρίζουμε αυτές τις δράσεις που γίνονται μέσω του Δήμου. Είναι μαγευτικό το να συμμετέχουν τόσο παιδιά, τόσο σχολεία, να κάνουμε τις ευχές και να γινόμαστε όλοι μαζί μια παρέα, μια μεγάλη ευχή. Εμείς οι μεγαλύτεροι πρέπει να κάνουμε χαμόγελα στα παιδιά, να δώσουμε χαρά στα παιδιά. Θέλουμε να δώσουμε χαρά, θέλουμε να δώσουμε μια ζωντάνια, μια νότα χριστουγεννιάτικη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που βρίσκονται εδώ. Και εσείς όσοι περνάτε από εδώ, γιατί βλέπουμε να έχει κόσμο, στα αστεράκια μας μην τα ξεχνάμε. Κοστίζει 2 ευρώ, το κρεμάμε στο δέντρο, μορφαίνουμε όλοι μαζί την πόλη μας. Και βοηθάτε τα παιδιά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην εθελοντική ομάδα Ανδρόνικος και σε όλα τα παιδιά που από τα δημοτικά σχολεία της πόλης και όχι μόνο συμμετέχουν και στους πολίτες και πραγματοποιείται αυτή η δραστηριότητα του Make a Wish με 2 ευρώ να μπορείς να κάνεις μία ευχή πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ότι αυτές οι εκδηλώσεις εντάχθηκαν στο καλεντάρι των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Ορδέας. Είναι για μας, αν θέλετε, μια ικανοποίηση το να βλέπουμε τη συμμετοχή όλη αυτού του κόσμου. Η πόλη γιορτάζει, συνεχίζει να γιορτάζει και θα το κάνει μέχρι και το τέλος των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Θέλω να ευχηθώ για άλλη μια φορά σε όλους καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευτυχία. Χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές με υγεία. Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια των εορταστικών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Εορδέας με μια πρωτοβουλία της εθελοντικής ομάδας Ανδρόνικος και σε φιλοξενία του Make a Wish. Η μέρα αυτή είναι σημαντική και περνάει πολλά μηνύματα. Είναι ένας άλλος τρόπος εθελοντισμού με διαφορετικό χαρακτήρα, αγάπης, αλληλεγγύης, προσφοράς. Το μήνυμα που περνάμε είναι ότι σήμερα το αστεράκι των ευχών δεν είναι απλά μια ευχή, είναι κάτι πολλά περισσότερα. Είναι ένα μήνυμα ότι τα παιδιά που νοσούν σήμερα και όχι μόνο έχουν το δικαίωμα να ονειρεύονται, έχουν το δικαίωμα να ελπίζουν. Καλές γιορτές με υγεία σε όλους.